Πάμε λίγο στο Κυριάκο Βελόπουλο. Όπου τι έκανε ο Κυριάκος Βελόπουλος, Τάσο μου. Στη Βουλή πάντως είναι ένας άλλος πρόεδρος. Είναι άλλος στην εκπομπή, άλλος στη Βουλή. Γιατί εσύ το κατηγορείς για lifestyle κτλ. Εδώ είναι πιο μαζεμένος, μιλάει πολιτικά. Να πάει στη Βουλή και να είναι lifestyle. Καλά, ούτε δεν σε είχα αναφέρει και εκεί. Είναι πιο θεσμικός. Λοιπόν, μιλάει για την αγορά του σπιτιού του Βασίλη Κικίλια που συζητιέται πάρα πολύ τα τελευταία 2-24 ώρα. Απάντησε ο Κικίλιας ότι πούλησε ένα σπίτι στην Πάτμο. Ένα 200, ένα άλλο ακριβώς. Και αγοράσαμε ένα ακόμα στο. Ναι. Πού στα ανάκτορα είναι αυτό, κοντά. Είναι κοντά στο Μέγαρο Μαξίμου τη Βασιλή Σοφία. Okay. Λοιπόν, μιλάει και για την κυρία Αμποφίλιου και για του influencer, όλα αυτά δηλαδή που συζητάμε τον τελευταίο καιρό. Πάμε να δούμε πώς ακριβώς τα είπα από βήματος Βουλής. Αυτοί οι YouTubers, οι influencer, πώς λέγονται, που βγάζουν μαύρα λεφτά, γιατί δεν του κυνηγάτε. Ξέρετε πόσα λεφτά βγάζουν αυτοί, εκατομμύρια. Γιατί δεν του κυνηγάτε. Και δεν είναι ότι απλά του κυνηγήσω για τα λεφτά. Αυτοί ρυθμίζουν και επικοινωνιακά τη ζωή μας. Επηρεάζουν τον κόσμο. Εγώ, να σα δώσω ένα παράδειγμα. Παρουσιάζω ένα προϊόν στις εκπομπές. Πληρώνω φόρο, έχω εργαζόμενους, πληρώνω ΦΠΑ. Βγαίνει η κυράτσα αυτή, η influencer, πώς λέγεται και ο influencer, παρουσιάζουν ένα προϊόν, παίρνουν 20.000 ευρώ. Black magic woman όλα. Μαύρα. Κανένας δεν ελέγχει. Κανένας. Στο YouTube βγαίνει ο ένας και άνοιξε εγώ ότι είναι πολιτικός αναλυτής. Βλέπεις από κάτω 150.000 views. Αυτό σημαίνει περίπου 500 ευρώ. Δεν φορολογείται. 50 βίντεο. 7,5 χιλιάρικα. Εγώ κοροϊδέμαι και εργαζόμενος και ΦΠΑ και φόρους και αυτοί δεν πληρώνουν τίποτα. Βγαίνει οποιοδήποτε και λέει οτιδήποτε. Πάρτε το προϊόν τάδε. Υπουργός αγοράζει σπίτι με 1,2 εκατομμύρια ευρώ στη Βασιλή Σοφίας. Θέλει να είναι κάτω από τον τέος βασιλιά. Στον έκτο είναι ο βασιλεύς, στον τέταρτο είναι αυτός. Αυτός μπορεί να είναι και πρίγκιπας ο υπουργός σας, να το χαίρεστε. Μία από τις αριστερές τραγουδίστριες ρωτήθηκε γιατί φοράει ρούχο 2 και 3.000 ευρώ. Γελάτε. Ξέρετε τι είπε η κυρία αυτή. Δεν έχει καμία σημασία τι φόρεμα φοράω. Αυτή η κυρία είναι αριστερή κανονική όμως. Δηλώνει αριστερή. Αλλά φοράει φόρεμα 3.000 ευρώ και όχι 1.500 και όχι 50 ή 70. Η πείνα του φτωχού, είτε αριστερός είτε δεξιός, είναι ίδια ακριβώς. Ενοχλήθηκαν με αυτά που είπαμε για την αφίεση. Στα σχολεία. Ένα μπλουζίν κάνει 1.000 ευρώ. Και ένα πλούσιο παιδάκι το φοράει το 1.000 ευρώ. Και το βλέπει ο φτωχός που φοράει με 20 ευρώ μπλουζίν και του κάνουν μπούλινγκ όλοι μαζί. Ή τα φτωχά παιδάκια κάνουν μπούλινγκ στα πλούσια παιδάκια. Αυτά τα αποφεύγεις με την ενιαία αμφίεση. Λες στους σχεδιαστές, στους Έλληνες, σχεδιαστές μας, όχι στη σύζυγο του Πρωθυπουργού, διαγωνισμός. Κανονικά να γίνει δουλίτσα. Όχι σε δουλειά να βρισκόμαστε. Κάνεις λοιπόν διαγωνισμό. Παίρνεις και τα υφάσματα, τα ράβουν Έλληνες εδώ, βγάζουμε λεφτά, κινείται το χρήμα, μένει εδώ στην πατρίδα και δεν φοράς το επώνυμο για να δέχεσαι bullying. Ή ενοχλήθηκαν με αυτό που είπα. Εγώ δεν είπα να καταργηθεί η τραπ. Είπα, ως πότε θα αντέχουμε έναν μισογυνισμό, μισογυνισμό παρακαλώ, της μάνας μας, της αδερφής μας, του παιδιού μας, του κοριτσιού μας, μέσα από τα τραγούδια αυτά. Γιατί για μένα η μάνα είναι ιερό πράγμα και δεν μπορεί ο κάθε φτιαγμένος, δεν ξέρω από τι, να κάθεται να βρίζει τη γυναίκα, τη μάνα, την αδερφή, οποιοδήποτε. Τελεία και παύλα. Αν ήμασταν κυβέρνηση λοιπόν και θα επαναφέραμε τη σχολική αμφίεση και θα καταργούσαμε το μισογυνισμό των τράπεζ και την υποκίνηση της βίας. Λοιπόν, μου είπε Στάσο μου, πράγμα το οποίο εδώ δεν προέκυψε πουθενά, ότι είναι πιο θεσμικός και δεν είναι lifestyle ο Βελόπουλος. Ναι, λάθος μου. Σε αυτό το μικρό απόσπασμα του 1,5 λεπτού που είδαμε, μιλάει για την τραπ μουσική, μιλάει για τους influencer, μιλάει για μόδιστρους, μιλάει για βασιλιάδες, πρίγκιπες κτλ. Για σπίτια και το ένα και το άλλο και για αξίες σπιτιών. Αν αυτό δεν είναι lifestyle, δηλαδή η πολιτική θέση που ακούσαμε, ποια ακριβώς ήταν, οι απαγορεύσεις, τι απαγορεύεται και τι επιτρέπεται στο τέλος. Άρα λοιπόν αυτό δεν είναι lifestyle. Είναι πολιτική θέση για όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Είναι θεσμικό αυτό εδώ που λες. Για όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Ωραία. Πάμε τώρα στην ουσία. Πρώτον, ένα προς ένα. Απλά δεν τα έχει μελετήσει. Από ό,τι κατάλαβα ο Κικίλιας, δεν το ήξερα, το αγόρασε, το είπε πώς το λένε, ο Βελόπουλος, αγόρασε σπίτι στην ίδια πολυκατοικία. Δεν νομίζω. Που στον έκτο όροφο. Σου λέω ότι είπε ο Βελόπουλος. Δεν νομίζω. Στον έκτο όροφο έχει σπίτι ο Παύλος. Και στον τέταρτο όροφο είναι πολύ κοντά, αλλά δεν νομίζω ότι είναι στην ίδια πόλη. Ωραία. Και στην ίδια. Εγώ λέω ότι ήταν στην ίδια. Εντάξει. Πού είναι το κακό, δηλαδή. Πας να αγοράσεις ένα σπίτι. Το βρήκες σε τιμή ευκαιρίας ή μη τιμή ευκαιρίας. Κάνεις μια επένδυση. Λοιπόν, γιατί είναι κακό, αν μένει ο βασιλιάς στον έκτο όροφο. Ο τέος βασιλιάς, μην τρελαίνεσαι. Ο τέος γιος του βασιλιά. Ο γιος του τέος βασιλιά, οκ. Okay. Λοιπόν,
απαγορεύεται να πάρει στο σπίτι μη σε πούν βασιλικό. Περί ηθικής, ή προφανώς, το κάνει για να πάρει λίγο από τη λάμψη. Περί ηθικής μιλάει. Γιατί είναι ηθική, που είναι ανήθικο να πάρει σε σπίτι σε μια πολυκατοικία που μένει ο γιος του τέος. Ενώ μου είναι συμπαθή ο Βασίλης Κικίλιας, δεν έχει καμία σχέση αυτό. Όταν ο κόσμος το βρήκε νόμιμο, είναι ο άνθρωπος, έχει γίνει πώληση σπιτιού. Έχει γίνει πώληση σπιτιού και αγόρασε με αυτά τα χρήματα αυτό το σπίτι. Όταν ο κόσμος όμως αντιμετωπίζει προβλήματα, πεινάει κτλ. Και εσύ είσαι υπουργός σε μια κυβέρνηση. Και κοπορεύτηκε, παιδιά. Όχι, ρε Γιώργο, μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Το πρόβλημα είναι. Κλωτσάει να ακούσω ότι ένας υπουργός έδωσε 1,2 εκατομμύρια. Κοιτάξτε τι σπιτάρο να αγόρασε, αγόρευε να λέει. Εκεί είναι το προκλητικό. Είπε ο Κικίλιας ότι αγόρασε σπίτι. Δεν ξέρουν αυτοί οι άνθρωποι ότι τους ψάχνουν τα πάντα και ότι θα βγει. Μα δεν έκανε κάτι μεμπτό ο Κικίλιας. Δεν έκανε κάτι μεμπτό, το είπαμε, είναι καθόλου ανώμιμος ο άνθρωπος. Άρα που προκάλεσε. Μπορεί να προκαλείται, ρε Γιώργο, ο κόσμος όταν πεινάει. Γιατί προκαλείται, ρε Φωτεινή μου. Γιατί είναι υπουργός βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, τα έχεις δει. Τι λες τώρα, προκαλείται ο κόσμος. Δηλαδή, συγγνώμη, ο κόσμος από κάποιους ανθρώπους που έχουν λεφτά. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Για να μην προκαλείται ο κόσμος τότε, να μην αγοράζει κανένα σπίτι, κανένα αυτοκίνητο, κάνει ένα πιο ωραίο. Δεν είναι και αυτή η λογική. Να πεθάνει. Δηλαδή, αν πούμε παιδιά για να μην ζηλέψουν οι πιο φτωχοί. Μην δεν αγοράσετε τίποτα. Να νεκρώσει η αγορά. Δεν μιλάμε για οποιονδήποτε άνθρωπο. Δηλαδή, συγγνώμη, ένας υπουργός δεν έχει δικαίωμα να αγοράσει σπίτι. Τι είναι αυτά που λέμε τώρα. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν μπορώ να έχω άποψη. Ναι, διαφωνώ κάθετα με την άποψή σου. Διαφωνώ και εγώ διαφωνώ. Ότι ένας υπουργός δεν μπορεί να αγοράσει σπίτι. Τι είναι αυτά που λέμε τώρα. Λέω ότι θα μπορούσε να το αγοράσει σε ένα άλλο momentum. Αυτό λέω. Για ποιο λόγο δηλαδή. Θα κάνει κουμάντο στη ζωή του άλλου που θα αγοράσει ένα σπίτι. Αυτά που λέμε, παιδιά. Μα τι γνώμη. Είναι επικίνδυνη η γνώμη. Η επιγνώμη σου είναι επικίνδυνη. Πολύ. Εντάξει. Δεν θεωρώ ότι είναι μια απλή γνώμη. Είναι για μένα μια γνώμη επικίνδυνη. Εντάξει. Μια γνώμη εμπριστική. Να λέμε ότι ένα πολιτικό. Βεβαίω. Δεν έχει δικαίωμα όποτε γουστάρει νόμιμα με λεφτά που νόμιμα έχει πάρει. Η Φωτεινή να πάρει σπίτι. Λέει αυτό που λέει πολλοί κόσμοι. Δεν ξέρω. Ακριβώ είναι επικίνδυνο αυτό που λέει. Αλλά το λέει ο κόσμο. Θεωρώ πάντω ότι έχω τι λιγότερο επικίνδυνε απόψει. Δεν είναι γνώμη. Δεν γνώμη τη. Θεωρώ ότι έχω τι λιγότερο επικίνδυνε απόψει. Το πάω παρακάτω από τη Φωτεινή και λέω το λέει και ο κόσμο έξω. Το λέει και ο κόσμο έξω. Δηλαδή μην το πούμε. Το λέει ο κόσμο έξω. Τι σημαίνει με την ίδια λογική να πετάμε ντομάτε, να πετάμε νεράκια με την άκρη. Άσε μα τριάρια που θα μου πει εσύ ότι πάνω πετάμε ντομάτε επειδή πα την άποψή μου. Ότι μας προκαλούν. Εσύ είσαι άνθρωπος που είσαι εμπριστική με τις απόψεις, όχι εγώ. Είμαι άνθρωπος της λοιπόν, λογικής, εσύ να πω κάτι για τον κύριο Βελόπουλο. Να πω κάτι για τον κύριο Βελόπουλο. Του Θεού. Θα μου πει τώρα ότι υποκινώ και παρακινώ τον κόσμο να βλέπει για ντομάτες. Την άποψή της είπε. Χωρίς να έχουμε δει τα αποθενέσεις των υπολείπων πολιτικών αρχηγών και βουλευτών. Η κοπέλα είπε κάτι διαφορετικό. Δεν εγώ είπα την άποψή μου. Είναι και ωραία και θα μου πει εσύ ότι υποκινώ και παρακινώ τον κόσμο να πετάει ντομάτες. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτά στις φίλες, όχι σε μένα. Από εκεί λοιπόν, και πέρα. Σα παρακαλώ να πάρα πολύ. Κάτι... Ακούστε, όχι. Εδώ δεν κάνουμε επιπροσωπικού κόντρες. Εδώ λέμε τις απόψεις μας και με έντονο τρόπο. Αν είναι να ερχόμαστε και να έχουμε εχμές ο ένας προς τον άλλο, εγώ αυτό δεν το θέλω. Συγγνώμη κιόλας. Υποκινώ εγώ και παρακινώ τον κόσμο με την άποψή μου να πετάει ντομάτες. Επειδή είναι άλλο πράγμα να λέω εγώ. Ότι η, κατά τη γνώμη μου η άποψή σου είναι επικίνδυνη. Δεν είπα ότι εσύ είσαι επικίνδυνη. Κρίνω την άποψή σου. Και άλλο να πω επί προσωπικού ότι εσύ είσαι επικίνδυνη. Άρα λοιπόν λέω προς όλους σας, ως επικεφαλής αυτής της εκπομπής, ότι για μένα είναι κόκκινη γραμμή σε αυτή εδώ την εκπομπή οι προσωπικές αναφορές. Κρίνεται ο ένας έχει δικαίωμα στην ελευθερία και στη δημοκρατία να κρίνεται τις απόψεις των άλλων. Ακόμα και έντονα. Όχι τους άλλους. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν επαναληφθεί, εγώ έχω πρόβλημα. Σας το λέω. Τις απόψεις έχουμε δικαίωμα να τις κρίνουμε τον άλλον. Όχι τους άλλους όμως. Τουλάχιστον σε αυτή την εκπομπή. Αν θέλετε, πηγαίνετε έξω και λύστε εκτός εκπομπής, εκτός αντένα που είμαι επικεφαλής στα προβλήματά σας. Δεν το επιτρέπω. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Όλοι λοιπόν. Συμφωνώ. Δεν θέλω. Στο Βελόπουλο να κάνουμε ένα σχόλιο. Να πω κάτι. Ναι. Όταν λέει ότι είναι μισογυνίστικος ο τρόπος των τραγουδιών των τράπερς. Δεν μπορείς να ξεκινάς μια τοποθέτηση λέγοντας κυράτσα, μια YouTuber και μια TikToker. Δηλαδή, ήξεις αφήξεις τώρα στην ίδια ομιλία μέσα, να ξέρουμε και τι λέμε. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, όταν λες ότι ζηλεύει ένα παιδάκι, το ρούχο ενός άλλου παιδιού κτλ. Κτλ. Δεν μπορεί να το λες όταν εσύ παίρνεις 7.000 ευρώ μισθό το μήνα και ένας άλλος παίρνει 800 ευρώ. Δηλαδή, να την έχουμε αυτή την αξιοκρατία και σε όλη μας τη ζωή και σε όλη μας τη στάση. Δεν γίνεται στη ζωή να είναι όλα ίσα. Και εδώ έρχομαι ίσως
να αυτολογοκριθώ για αυτό που είπα πριν, ότι κάποιοι έχουν λεφτά και κάποιοι δεν έχουν. Όμως είναι άλλο να είσαι. Δεν αγοράσουν, είναι δεν άλλο να είσαι. Θα φτωχύνει ακόμα περισσότερο. Είναι άλλο να είσαι και θα έχουν λιγότερα λεφτά για αυτοί που δεν έχουν. Αυτό λέω. Είναι άλλο να είσαι υπουργός της κυβέρνησης και δυστυχώς να πρέπει να σε βλέπει. Ωραία. Ο κόσμος και να σε το κρίνει. Το τιμολόγιο το οποίο ανακοίνωσε επισήμως από τη Βουλή ο κύριος αρχηγός της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Βελόπουλος, είναι ψευδές από την αρχή μέχρι το τέλος. Πού βρήκε τα τζιν τα οποία κάνουν ένα χιλιάρικο? Πού βρήκε ότι τραγουδίστρια. Υπάρχουν τζιν που κάνουν ένα χιλιάρικο, Βαγγέλη. Ναι, αλλά το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Μπορεί να βρει και τζιν με ένα πενιντάρικο. Αλήθεια είναι αυτό. Εκείνο είπε ότι φοράνε τζιν τα οποία κάνουν ένα χιλιάρικο. Τέλος πάντων, φοράνε τζιν, το θέμα είναι. Η Μποφίλιου, την οποία υπενήχθη, δεν είπε ποτέ ότι αγόρασε 3.000. Μόνο του ανέβασε την τιμή. Κάποιο έγραψε μόνο του 2.000, έκανε 180 και τώρα ανέβασε την τιμή. Μα είναι γνωστό ότι λέει διάφορα ψέματα ο κ. Βελόπουλος για να επιχειρηματολογήσει επί των αγοράσεων. Του λέω ένα πράγμα το οποίο είναι πολύ απλό και φαντάζομαι το έχει ζήσει πάνω κάτω στην ίδια ηλικία. Ίσως μπορεί να είμαστε ή να την έχουμε ζήσει στα απόνερά τη εκείνο. Εμείς είχαμε στο σχολείο τα κορίτσια, το θηλαίον απέναντι, να φοράει στολή μπλε. Οι κοινωνικές ανισότητες ήταν απέσιες. Υπήρχαν οι πάμπλουτοι και οι πάμπτωχοι. Δεν είναι ότι εξαλείφθηκαν επειδή φορούσαν μπλε στολή. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα το οποίο λέει. Είναι μια λύση σε ένα πρόβλημα. Το οποίο το πρόβλημα είναι υπαρκτό, αλλά η λύση δεν είναι. Στολές ακόμα φοράνε τα ιδιωτικά, τα πιο ακριβά σχολεία και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Τα πιο ακριβά σχολεία, αυτά που έχουν 10, 15, 20 χιλιάδες το χρόνο δίδακτρα. Τα δημόσια και τα, πώς το λένε, ναι, τα ιδιωτικά δημοτικά γυμνάσια λύκεια, αυτά επιβάλλουν στα παιδάκια να φοράνε στολές. Άρα εκεί δεν υπάρχει διαστρωμάτωση. Υπήρχε και ένα άσχημο στιγμιότυπο, επειδή δεν το είδες γιατί έγραψε εκείνη την ώρα, μιλώντας για ναρκωτικά τράπουσίες που έκανε μια κίνηση με τη μύτη του. Μπορεί είναι να απαράδεκτο, ναι. Απαράδεκτο στη Βουλή να κάνει τέτοια κίνηση. Δεν νομίζω να ήταν τυχαίο. Ήταν πάνω στην κουβέντα του αυτή. Ωραία, λοιπόν, προχωράμε. Μπορεί να θέλει οι γεροντάδες του Αγίου Όρους να ράψουν τις στολές. Λοιπόν, θέλω να πάμε τώρα, παιδιά.